Καλημέρα, καλημέρα. Παθήσαμε όπως δεν το έχετε ξαναδεί λίγο. Με πολύ βροχή. Να σας καλωσορίσω στο κανάλι μου. Λέγω Μάριος Κωνσταντάρας. Βρίσκεστε, ταξιδέψατε νοερά μέσα από αυτό το κανάλι, μέσα από ένα βιντεάκι. Στο νησί της Αμοαριστερά, στο βάθος, στο κτίριο της περιφέρειας. Παλιά νομαρχία δηλαδή. Κατεβαίνουμε από την Ασιάρχου, κατεβαίνω και πάμε φίλοι μου, θα πάμε όλη την παραλιακή κάτω και θα δούμε που θα πάμε. Μπορεί να πάμε Μυτιλινή, τώρα Πυθαγόριο, Ηραίων, θα δούμε. Δεν ξέρω αν θα είναι μεγάλο βιντεάκι, δεν ξέρω αν θα είναι μικρό βιντεάκι. Πάντως θα ξεκινάω ένα βίντεο. Αυτό που είχε το βίντεο δεν ήταν να το ξεκινήσω. Γιατί? Διότι το παθέ το έχω κάνει πολλές φορές, αλλά δεν το έχω κάνει Κυριακή και δεν το έχω κάνει ποτέ με βροχή. Και δεν μένω στο παθέ να το πετύχω έτσι με βροχή. Νομίζω ότι με κινούνται με τα αυτοκίνητα. Σιγά σιγά να μην βρέξουμε. Γυναίκα, η αγορά, τα μαγαζιά είναι κλειστά. Ρίχνει αρκετό νεράκι, θα έλεγα. Η πόλη Τσάμου είναι μια υπερσύγχρονη πόλη. Αν εξαιρέσει μια ομάδα Α1, Α κατηγορία σε κάποιο σπορ που δεν έχουμε, δεν μας λείπει τίποτα, τα πάντα έχουμε. Να μπει η γυναίκα μέσα στα μάξι, να μην βρέχεται. Και φύγαμε. Πάμε έτσι μέχρι το λιμάνι πέρα. Είναι αυτή η κακοκαιρία τώρα που έρχεται ο μεγάλος βοριάς στα κρύα πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Παρκάρουν αυτοκίνητα οι άνθρωποι, διότι είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, δεν έχει πάρκινγκ. Καλά. Χθες με ρώταγε ένας φίλος, μου λέει, ήταν πιο ωραία από το βαθύ εδώ αριστερά που κάτω είχε παλιά θέση στάθμευσης. Ναι, μ' άρεσε πιο καλά. Πολύ περισσότερο. Προσωπική μου άποψη. Πάτε να παίξετε ένα τζόκερ σήμερα, φίλοι μου. Να πάτε να παίξετε ένα τζόκερ, έχει μέγα jackpot 8 εκατομμύρια. Και αν κάποιος το κερδίσει και το έχω επενθυμίσει εγώ, ας μην με ξεχάσει. Πάμε γύρι, θα το πούμε πάνω, να περάσουμε μέσα από το σύννεφο, γιατί το βουνό είναι μέσα στο σύννεφο και θα πάμε με τη λίνια. Έχει ομίχλη. Καλό σύννεψη, λέει,
πόλη 9.000 κατοίκων χωρίς βιολογικό. Το σέντερ ξεστολισμένο, το πιο ωραίο στολισμένο κτίριο του νου. Το φόντο σέντερ τσαβουκό, από τι ωραίο νεράκι είναι αυτό. Δεν το πιστεύω ότι πέτυχα τέτοιο ωραίο καιρό για να γυρίσω, φίλε μου. Δεν το κόβω καθόλου το βίντεο, θα το πάμε. Εντάξει, τώρα κάποια κομμάτια που δεν είναι ενδιαφέρον. Θέλετε να το κόψω? Όχι, δεν θα το κόψω, θα πάμε. Θα πάμε μέχρι τη χώρα που με τη γνία της, θα βάλουμε και κάτι τραγουδάκι, όμως για να μην γίνει βαρετό το βίντεο. Κάτω από το καρλό βασίλισσα Καστανιά και Κοσμαδέη. Μεγάλη επιτυχία, φίλε μου, μεγάλη επιτυχία. Ακούγεται σε κάθε πανηγύρι τσάμου.
ο μουσικός μας ο Στέλιος ο Χαλβατζής πραγματικά γίνεται ένα παγκέρ, θα ακουστούν πάντα 20 τραγούδια του. Τα τραγούδια του μπορείτε να τα βρείτε στο σύνδεσμο στο YouTube, Στέλιος Χαλβατζής, έχει 300 τραγούδια, γράφει συνέχεια για μεγάλους ερμηνευτές του ελληνικού πενταγράμμου. Για ποιους δεν γράφει? Ανθρώπου χωρίς ομπρέλα μέσα στον δρόμο, τώρα αυτοί είναι ανθρώπους ετούντος άσυλο, που να σταματήσει να τράγεις μέσα, το βρεις και τον πελάς. Εντάξει, δεν φαίνεται τίποτα, άκρος που γίνεται, εντυπωσιακό, είμαστε μέσα σε σύννεφο, φίλοι. Καλμάρει λίγο, αλλά είναι πολύ εντυπωσιακό, γιατί είμαστε μέσα στο σύννεφο πάνω στο βουνό και όσο ανεβαίνουμε προς τα πάνω θα είναι τόσο και πιο επικίνδυνα. Να ανάψουμε και τα αυτά που ξεθολώνουν, τα φώτα ομίχλιες. Κοιτάξτε εδώ τώρα, κοιτάξτε μέσα στα σύννεφα, μέσα στα σύννεφα. Η ορατότητα είναι, έχει μια ορατότητα, εντάξει, αλλά είναι... Θα βάλουμε ένα τραγουδάκι και την παρεούλα, τα λέμε μετά το τραγουδάκι. Καμίτσες, σας μιλήσω λίγο για αυτό το
μέχρι να ακούσουμε το άλλο τραγούδι, να σας μιλήσω για τον Νίκο τον Καμίτση. Είναι ένας ο τραγουδιστής, οργανωποιός, καταρχάς είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, οδηγάω πάρα πολύ επικίνδυνο, έτσι είναι. Η ορατότητα είναι βαριά στα 20 μέτρα. Μπορώ να σας πω ότι πιο καλά βλέπω μέσα από την κάμερα παρά από το τζάμερ. Μπράβο. Βλέπω το διπλάσιο σε απόσταση από την κάμερα παρά από το παππούλι στο αυτοκίνητο. Πάμε σιγά σιγά προσεκτικά, δεν έχω ξανά τέτοια. Πολύ επικίνδυνοι οδηγές. Εδώ είμαστε στην περιοχή Ζερβού. Και εδώ ανοίγει Βεζινάδικο Τσαϊτζία. Ανοίγει, άνοιξε, θα ανοίξει, δεν ξέρω. Το φτιάχνω πάντως. Έτσι να πω ότι ξέρω είναι leader στα καύσιμα. Βέβαια 2-3 εταιρείες έχουν μείνει και τα έχουν μαζέψει όλα. Πώς θα περάσουμε τώρα? Πολύ σιγά. Με Δευτέρα πάμε. Ο Νίκος ο Καμίτσης είναι από την Πάτμο. Μένει μόνιμα τα τελευταία χρόνια και δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο Καρλόβαση. Και σαν δεύτερη δουλειά του είναι και το τραγούδι. Τώρα είναι πρώτο τραγούδι και δεύτερη άλλη δουλειά είναι το αντίθετο. Αν κάποιος ξέρει θα αφήσει σχόλιο. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Δεν ξέρω αν είναι το Νίκο του Καμίτσου, αλλά σίγουρα είναι το σε μουσική Στέλιου Χαλβατζή. Πάμε να τα ακούσουμε. Πώς θα νιώσει η καρδιά και τι ζητάει, γιατί στήσα μου το νησί που βρεθήκαμε μαζί, γλυκιά λεμύρα αυτή η θάλασσα κερνάει. Θα σε πάω στους Ραγαίους και στην Καλυθέα, μες στο Άγιο Βασίλεμα με την ωραία θέα. Έλα πάρε μαγκαλιά να κρατηθούμε, τη ζωή μας μες στη Σάμο να χαρούμε. Έλα πάρε μαγκαλιά να κρατηθούμε, τη ζωή μας μες στη Σάμο να χαρούμε. Μέσα λιωτικό κρασί θα μεθύσουμε μαζί, μια βραδιά τον Αύγουστο σε πανηγυρί. Κι όταν θα'ρθει το πρωί η αγάπη μας θα ζει με μια κουταλιά γλυκό μέλι και γυρί. Θα πάμε και στον πλάτανο το νερό να πιούμε, το δρόσερο και διάφανο για να ξεζαλιστούμε. Έλα πάρε μαγκαλιά να αγαπηθούμε, τη ζωή μας μες στη Σάμο να χαρούμε. Έλα πάρε μαγκαλιά να αγαπηθούμε, τη ζωή μέσα στη Σάμο να χαρούμε. Thank you.
μες στη Σάμο να χαρούμε. Έλα πάρε μ' αγκαλιά να χαμηθούμε. Τη ζωή μας μες στη Σάμο να χαρούμε. Έλα πάρε μ' αγκαλιά να χαμηθούμε. Φίλοι μου καλοί και αγαπημένοι, προχαιρό το σκηνικό, ήταν λίγο επικίνδυνο από εκεί που ήρθα, αλλά ή πήγαινα από εδώ ή πήγαινα από εκεί, έπρεπε να γυρίσω στο χωριό. Στο σημείο που είμαστε, να πω ότι σήμερα έχουμε 21 Ιανουαρίου του 2024, ήμουνα σε μία κοπή πίτα στο βαθύ και σε μία κηδεία. Θα κάνω αναφορά για την κυρία. Ήταν το συγχωρεμένο του Βασίλη του Τζανέλη, του Χήμα που λέγαμε στο Βαθύ, η σύζυγος. Θεός χωρέστη να, κυρία Γεωργία, Τζανέλενα, 102 ετών. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο γιατί είχαμε και καλές σχέσεις. Σαν οικογένεια πήγα εγώ στην κηδεία. Και είχε και κοπή πίτας ο φιλοτεχνικός όμιλος Σάμου. Ο Σάκερ Λίνος, ο πρόεδρος, πολύ φίλος μου, λέει έλα να μας κάνει σε ένα βιντεάκι. Πήγα. Το ανεβάζω στο Άρης Κωνσταντάρας γιατί το με κρέες διαδρομές έχω ανεβάσει πάρα πολλά βίντεο και δεν θέλω να το... να το πληκώσω το κανάλι. Είχα ανεβάσει και πάρα πολλά. Ο φίλος μου ο Νίκος από το Κοκάρ που μένει στον Καναδά μου λέει σήμερα, λέει, δεν έχουμε βίντεο. Έχουμε, πώς δεν έχουμε, κάθε μέρα έχουμε βίντεο, 7, 8, 10 βίντεο κάθε μέρα. Ρε Νικόλα, τα έχεις δει όλα ρε φίλε, 3.700 βίντεο. Εγώ πολλές φορές όταν ένα κανάλι έχει να ανεβάσει πολύ καιρό βίντεο που παρακολουθώ, κάθομαι και βλέπω ένα παλιό τα μαθές από την αντίσκοντια. Γράψτε μου από κάτω, ποια είναι τα αγαπημένα σας τρία κανάλια στο YouTube. Μπορεί σε κάποιον να μην είμαι γραμμένος. Τι άλλο παρακολουθείτε εκτός από μένα. Το πιο επικίνδυνο με αυτόν τον καιρό είναι τα φερτά υλικά που κατεβαίνουν στους δρόμους, πέτρες και τέτοια. Έχει νεράκι, έχει νεράκι, αρκετό νεράκι. Κακό είναι ότι σε κάποια σημεία δεν κάνανε. Εδώ έχουν ένα ωραίο κανάλι από στράγγιση αριστερά. Αλλά οι παλιοί κάνανε δρόμο χωρίς από στραγγιστικά. Πλέον κάνουν. Έχει πινακίδα παλαιοντολογικό μουσείο. Φίλοι μου, να σας καλωσορίσω στο χωριό με την μέσα μου. Βλέπετε τα. Τα φύλλα από τα λατάνια πέφτουνε. Ο δρόμος με τις λεύκες εδώ, μια φορά εδώ ξεπατώθηκε ένα τέτοιο δέντρο και είχε κλείσει τελείως το δρόμο. Καλά θα είναι αυτοί οι δασολόγοι που βγαίνουν και είναι σε υπηρεσίες όλα αυτά τα δέντρα που είναι κοντά σε δρόμους να τα επιθεωρούνε. Κρίμα είναι να πες κάτι τέτοιο δέντρο και να σκοτώσει κάθε άνθρωπο. Παλιά ήταν εστιατόριο που είχε τσίγουρο κάτι τέτοιο θα έπαιρνε. Με τεχνή παλιά είχε πολλά μπουζουκτσίδικα εστιατόρια, κολόμπαρα, μπαράκια,
τώρα δυστυχώς δεν έχει ούτε καφενείο το πρωί, από ό,τι μας έλεγαν κάτι κατή. Ούτε καφενείο να πιούνε το πρωί καφέ, ένα καφενείο καφενείο. Στην πλατεία είναι ο Μανώλης, που, αλλά δεν έχει μεγάλο χώρο για να κάτσουμε. Στην πλατεία Καρακώστα, έπεσε ένας καλός κεραυνός. Έπεσε στα 6 χιλιόμετρα από εδώ, έκανε 6 δευτερόλεπτα να έρθει τον παπ. Αλλά ήταν καλός. Central Park Café. Περνάμε από το δημοτικό σχολείο με την Union. Παλιά η Μητυλίνη είχε δυο δημοτικά. Δεν εκείνης ο δρόμος. Πάμε μέχρι το Πυθαγόριο και μετά θα ανέβω χώρα. Θα πάμε Πυθαγόριο, φίλοι μου. Το βιντεάκι θα είναι μέχρι το Πυθαγόριο. Και να είμαστε καλά στο βιντεάκι, θα το δείτε Δευτέρα πρωί. Πραγματικά αυτή τη διαδρομή δεν την έχω ξανακάνει. Έτσι ενωμένη, δηλαδή από Βαθύ, Μυτιλινή, χώρα, Πυθαγόριο, με πολύ βροχή. Και πάμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι της Στέλιο. Καλά, δεν θα φτάσει μέχρι τη χώρα μου το τραγούδι, γιατί είναι 1,5 χιλιόμετρο είναι. Θα λέμε μετά το τραγουδάκι. Τώρα βλέπετε τον περιφερειακό. Τον περιφερειακό χώρας. Τον βλέπετε. Δεξιά που είναι χαραγμένος. Μόνος μες στο σπίτι τριγυρνάω. Αγγίζω πράγματα για σένα τα ρωτάω. Αφήνω το μυαλό μου να γυρνάει σε μονοπάτι γνώριμο που με πονάει. Απορώ με μένα πως μπορώ με τη μοναξιά μου να ζήσω. Με τη μοναξιά μου να ζήσω και της μιλάω. Απορώ με μένα πως μπορώ μακριά από σένα εγώ να ζω. Μακριά από σένα εγώ να ζω που σ' αγαπάω. Μέσα στο μυαλό μου πνίγω χάρες
και πίκρες στο ποτήρι που τις πίνω. Ανανήσει έχει κοινή η μορφή σου και ένα όνειρο παλιό η ύπαρξή σου. Απορώ με μένα πως μπορώ με τη μοναξιά μου να ζω, με τη μοναξιά μου να ζω και της μιλάω. Απορώ με μένα πως μπορώ μακριά από σένα εγώ να ζω, μακριά από σένα εγώ να ζω που σ' αγαπάω. Που να φύγουν, δεν φτάσαμε στη χώρα, φίλοι μου. Δεν έχω στόπο, ωραία, αλλά πρέπει να το περάσω για να στρίψω ο άνθρωπος. Άλλο ένα χωριό με τεράστιο πρόβλημα σταθμευσής. Όχι ότι δεν έχουν πάρκινγκ, απλά δεν πάει ο κόσμος στα μάξα στο πάρκινγκ. Εγώ τους είχα πει, τους έχω προτείνει χρόνια, τα παρκάρνε που τα παρκάρνε, κάντε μια ελεγχόμενη στάθμευση, θα μαζεύετε και φράγκα. Από εδώ χτυπάει ο καιρός, έχει αέρα από εδώ. Μπρος του βαθύ δεν έχει τόσο αέρα. Αυτή είναι κυνηγοί που γυρνάνε πίσω άλλων. Είχαν πάει εδώ πιθανώς στα Αγριογούρουνο. Όμως κάθε μέρα που περνάει μου φωνάζει πως ακόμα σ' αγαπά. Μπορώ με μένα πως μπορώ με τη μοναξιά μου να ζω, με τη μοναξιά μου να ζω και της μιλάω. Απορώ με μένα πως μπορώ μακριά από σένα εγώ να ζω, μακριά από σένα εγώ να ζω που σ' αγαπάω. Έχετε δει δρόμο χωρίς αποστραγγιστικά? Δεν έχετε δει? Αυτός εδώ, αριστερά δεξιά, σε κανένα σημείο του δρόμου δεν έχει κανάλι να μαζεύει τα νερά. Είναι όλα στην τύχη τους αφημένα. Πέφτουν σε χωράφια και σε τέτοια. Και σε αυλές και σε κτήματα και σε αυλές που πιώνουν. Φυσική ροή. Όχι ρε, μας έπιασε φανάρι που μας χαλάει το βίντεο τώρα. Λίγο υπομονή ρε παιδιά, λίγο υπομονή. Λίγο υπομονή. Τι να κάνουμε. Το Πυθαγόριο είναι στα επόμενα. Ανάμιση χιλιόμετρο. Πρέπει να ανάψω από εκεί, να φύγει τα μάξα από εκεί και μετά από εδώ.
συνεπάρει ο ήχος από το βροχή φίλου μου. Ακούστε. Φίλοι μου, κάπου εδώ φτάσαμε. Οπ, μια φώκια, ένα μεγάλο ψαρίκι. Τι είναι αυτό, ρε παιδί μου.
Παρέσυρε τώρα αυτό που είδα εκεί και με στάλασα, δεν μ' άρεσε. Θα δούμε που θα παρκάρουμε τώρα. Να σας ευχαριστήσω που κάτσατε μέχρι το τέλος. Ένα βροχερό βίντεο. Τα έχει όλα. Μουσική Στέλιο Χατζή. Οδήγηση με άσχημες συνθήκες. Αγάπη μου. Καλημέρα. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Και τα λέμε σε επόμενο βίντεο.